Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στις αιχμές. Η αλήθεια είναι ότι εδώ και αρκετό καιρό θέλαμε να κάνουμε μια τέτοια συζήτηση. Το Κυπριακό είπαμε ότι η εκπομπή το παρακολουθεί σε ταχτά χρονικά διαστήματα, παρόλο που δεν υπάρχει κάτι που να δημιουργεί την αισιοδοξία ότι μπορεί να επαναρχίσουν, όχι να επιληθεί, μπορεί να επαναρχίσει η διαδικασία των διαπραγματεύσεων. Όμως είναι αλήθεια ότι θέλαμε πολύ να συζητήσουμε το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς αυτό το πρόβλημα, το πολιτικό πρόβλημα, το οποίο για να είμαστε δίκαιοι η Ευρωπαϊκή Ένωση κληρονόμησε με την απόφαση ένταξης της Κυπριακής Δημοκρατίας ως χώρας μέλους. Αυτό θα είναι το σημερινό μας θέμα με πάρα πολλές παράπλευρες παραμέτρους, όπως ήταν το σχέδιο ΑΝΑΝ, ο κανονισμός για την πράσινη γραμμή που ακολούθησε, η εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε διαδικασίες επίλυσης του Κυπριακού, η παρουσία της με ανώτατα στελέχη σε διαπραγματεύσεις όπως έγινε στο Κραν Μοντανά, η θέση του Προέδρου Χριστοδουλίδη που ήταν και προεκλογική εξαγγελία ότι θα επιδιώξει ενεργότερο εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην επίλυση του Κυπριακού. Αυτό που μας είπε κατάμουτρα πριν από μερικές εβδομάδες ο Γερμανός Πρόεδρος ότι ο δρόμος είναι μέσω του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και η όλη συζήτηση που έχει προκύψει το τελευταίο διάστημα. Αυτό θα είναι το σημερινό μας θέμα. Θέλαμε να το συγκεκριμενοποιήσουμε για να το συζητήσουμε με δύο εκλεκτούς καλεσμένους. Είναι μαζί μας η κυρία Ελένη Θεοχάρους. Κυρία Θεοχάρους, υπηρέτησε στην Ευρωβουλή χρόνια. Τώρα είναι υποψήφια ευρωβουλευτής με το Δημοκρατικό Κόμμα. Είναι επίσης μαζί μας ο κύριος Νικόλας Κυριάκου. Ο κύριος Κυριάκου γνωρίζει και αυτός εξίσου καλά τα ευρωπαϊκά δρόμενα. Είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής με το Volt Cyprus. Είναι μαζί μας λοιπόν Ελένη Θεοχάρους και Νικόλας Κυριάκου. Κυρία Θεοχάρους, καλώς ορίσατε. Κύριε Κυριάκου, σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Καλό μεσημέρι. Καλώς σας βρήκαμε. Ευχαριστούμε. Να πούμε μόνο ή να θυμίσουμε καλύτερα τον τρόπο επικοινωνίας με την εκπομπή. Είναι το τηλέφωνο το 22477777. ehmes@megatv.com.gy via email και μηνύματα δια των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Θα δώσουμε τον λόγο στους καλεσμένους μας και νομίζω ο κύριος Κυριάκου θα συμφωνήσει ότι θα πάμε στην κυρία Ελένη Θεοχάρους. Το θέμα το έχουμε θέσει. Μπορεί να υπάρχουν επιμέρους διαφωνίες. Παρακαλώ, συζήτηση θα κάνουμε. Γιατρέ, ο λόγος σε εσάς. Αν δεν διαφωνούσαμε, κύριε Παρούτη, θα ήμασταν όλοι μονόγνωμοι και μονόχνωτοι, όπως θα μπορούσα να το πάρω καθ' υπερβολή. Ναι. Μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για ένα μείζωνα λόγο, την επίλυση του Κυπριακού προβλήματος. Και αν θυμάστε καλά, όλος ο λαός, σχεδόν όλος ο λαός ήταν ενθουσιασμένος με την ένταξη, ένιωθε μια προσδοκία, είχε δει ένα παράθυρο ελπίδας και περίμενε ότι με την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση όλα θα αγγελούσαν πιο ομαλά και η λύση του Κυπριακού θα ήταν πιο σωστά προσαρμοσμένη στο σύγχρονο δίκαιο και στην εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δυστυχώς διαψευστήκαμε και εξακολουθούμε να υφιστάμεθα αυτή την προσβολή της αξιοπρέπειας του Κυπριακού λαού μέσα από τις διαδικασίες που έχουν εφαρμοστεί κατά καιρούς. Γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι θα πρέπει να αξιοποιήσουμε, δεν αξιοποιήσαμε όσο έπρεπε τις δυνατότητες που μας έδινε η ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όλα όσα μπορούν να γίνουν από εδώ και πέρα. Βεβαίως, με την ένταξη είχαμε ένα πλεονέκτημα. Εάν είχαμε προβάλει από τότε την αρνησικυρία στην ένταξη της Τουρκίας, η Τουρκία τότε γνώριζε ότι δεν μπαίνει λόγω της άρνησης της Κύπρου και ενδεχομένως και της Ελλάδας. Αυτή τη στιγμή ξέρει ότι δεν μπαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω της άρνησης πολλών άλλων ευρωπαϊκών κρατών, αλλά και η ίδια έχει κάνει πια μια υποχώρηση στην βούληση της να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχω αρκετά ερωτήματα, θα τα αφήσω στη συνέχεια, όμως θα ήθελα να σας ρωτήσω, κυρία Θεοχάρους. Εγώ θυμάμαι τότε είχε λεχθεί και όμιλον συμφωνεί με αυτό, παρόλα τα προβλήματα και τις δυσκολίες που είδαμε στη συνέχεια, ότι η επιτυχία της ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση τότε ήταν και η σημαντικότερη επιτυχία
που πέτυχε ο ελληνισμός από το 1974 και εντεύθεν. Διαφωνείτε με αυτή την προσέγγιση? Όχι, κάθε άλλο. Απέναντίας φέρνω στο νου μου και τις προσπάθειες του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου για την τελωνιακή ένταξη και τις προσπάθειες του Σπύρου Κυπριανού στην συνέχεια για την υπογραφή της Συμφωνίας Σύνδεσης και την μάχη που έδωσε ο Πρόεδρος Βασιλείου, αν θυμάστε, και ως Πρόεδρος αλλά και στη συνέχεια ως διαπραγματευτής στις ενταξιακές και το τελικό επιστέγευμα της ένταξης της Κύπρου. Είναι ένα μεγάλο επίτευγμα και είναι, νομίζω, αδύνατο να βρεθεί κάποιος που να πει ότι κακώς ενταχθήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ίσως θα έπρεπε να μην είχαμε μπει. Είναι γενικώς παραδεκτό. Λοιπόν, κύριε Κυριάκου, το έχουμε θέσει το θέμα και παρακαλώ, έχετε τον λόγο σε μια πρώτη τοποθέτηση. Υπάρχουν επιμέρους ερωτήσεις, θα τις θέσουμε στη συνέχεια. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Άκουσα με πολύ προσοχή όσα είπε ο κύριος Θεοχάρους και τη συζήτηση που είχατε μέχρι αυτό το σημείο. Νομίζω ότι χρειάζονται κάποιες επιπρόσθετες λεπτομέρειες έτσι για να ολοκληρώσουμε αυτή την εικόνα που πολύ ωραία ιστορικά μας έχει θέσει η παρέμβαση της κυρίας Θεοχάρους. Το πρώτο ζήτημα το οποίο θα άξιζε να θυμηθούμε είναι ότι η ένταξη, σωστά υπόθηκε ότι έγινε κατά κύριο λόγο για το ζήτημα του Κυπριακού και για να αποκτήσουμε μια σημαντική θέση μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να αντιμετωπίσουμε με μεγαλύτερα διπλωματικά όπλα την παρούσα κατάσταση πραγμάτων. Ταυτόχρονα όμως υπάρχει και μια άλλη διάσταση που συχνά την υποτιμούμε, συχνά την ξεχνάμε μάλλον, θα έλεγα, ότι η φυσική μας θέση, ανεξαρτήτως του πολιτικού προβλήματος, είναι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν δια μαγείας μιλούσα για μια Κύπρο η οποία δεν είχε το πολιτικό πρόβλημα που έχει, νομίζω και πάλι ο φυσικός μας χώρος θα ήταν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το δεύτερο ζήτημα που ήθελα να πω είναι σε σχέση με το ιστορικό που παρέθεσε, που μας θύμισε η κυρία Θεοχάρους. Πολύ σημαντικό να θυμηθούμε είναι ότι μπήκαμε μέσα από μια διαδικασία σημαντικών οροσήμων. Πολύ σωστά θυμηθήκαμε το 1990 με την υποβολή της αίτησής μας για την ένταξη. Ήταν ο Πρόεδρος Βασιλείου τότε. Υπήρξε μια σημαντική μεταστροφή από το ΑΚΕΛ σε σχέση με την παραδοσιακή του θέση. Αργότερα το 1993 υπήρξε η γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον τρόπο που θα μπορούσαμε να μπούμε υπό την αίρεση της επίλυσης του Κυπριακού προβλήματος. Και από το 1993 και μετά ξεκινάει η μεγάλη προσπάθεια με την συνδρομή της Ελλάδας, με μια σημαντική συμπαράταξη μέσα από την γραμμή που πολύ συχνά την ονομάζουμε τη στρατηγική του Ελσίνκη, εμπνευστές ο Γιάννος Κρανιδιώτης, Πάγκαλος Σιμίτης, που συνέδεσαν τα ευρύτερα ελληνοτουρκικά με το ζήτημα του Κυπριακού. Τελευταία... Συνεπώς, 1993, εγώ θα έλεγα και 1996 Ελσίνκη, κύριε Κυριακού. Το 99 του Ελσίνκη, το 99, ακριβώς η περίοδος από το 1993 μέχρι το 1999 είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί καταφέρνουμε να απεμπλακούμε, να βγάλουμε από πάνω μας αυτή την αίρεση της επίλυσης του προβλήματος και μετά της ένταξης. Η λογική τότε ήταν ότι το 1995 μεταστρέφεται η γνώμη εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ταυτόχρονα όμως δίνεται και το καθεστώς, δίνεται η τελωνιακή ένωση στην Τουρκία. Οπότε πάμε παράλληλα, όπου ο καθένας αποκομίζει ένα σημαντικό όφελος μέσα από αυτή τη διαδικασία. Το 1999 φτάνουμε στο Ελσίνκι, εκεί υπάρχει το οριστικό κλείσιμο του ζητήματος της αίρεσης, ότι πρέπει πρώτα να λύσετε το πρόβλημά σας και μετά να μπείτε, και δίνεται και το καθεστώς υποψήφιας χώρας στην Τουρκία. Και πάλι μια συνολική στρατηγική, ένα μεγάλο πλάνο, το οποίο δίνει σε όλους τους παίκτες που είναι μέσα σε αυτό το παιχνίδι μια σημαντική επιτυχία για να μπορέσουν να προχωρήσουν στο επόμενο βήμα. Και φυσικά το 2003 υπογραφή της ένταξης και το 2004 μπαίνουμε με την απόρριψη του σχεδίου ΑΝΑΝ. Το σχέδιο τότε ήταν το συνολικό σχέδιο, όχι το ΑΝΑΝ, η συνολική προσέγγιση ήταν και λύση και ένταξη ταυτόχρονα. Έγινε μόνο το ένα από τα δύο σκέλη. Ναι. Η κυρία Θεοχάρους είπε προηγουμένως ότι διαψευστήκαμε, λέει, σε σχέση με τις προσδοκίες της Κύπρου να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως, όσοι έχουμε πάει και στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο περιστασιακά, η κυρία Θεοχάρους λειτουργήσε εκεί για χρόνια, έχουμε συλλάβει, συζητώντας και συνομιλώντας με Ευρωπαίους, μία απογοήτευση ως προς την εξέλιξη επίλυσης ενός προβλήματος. Και θα έλεγα, κύριε Κυριάκου, ότι θα μπορούν κάποιοι στην Ευρώπη να ισχυρίζονται ότι τους διαψεύσαμε, για να μην πω στην Κυπριακή τους γελάσαμε ή τους ξεγελάσαμε στην Ελληνική. Αυτό έχει υποθεί και δημόσια από αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήδη από την περίοδο του 2004. Θυμίζω τις δηλώσεις του Επιτρόπου Verheugen, αργότερα Olli Rehn.
Νομίζω ότι αυτή η διάσταση που περιγράψατε μόλις τώρα ήταν πάρα πολύ εμφανής και πάρα πολύ έντονη. Υπάρχει αυτή η συνολικότερη αίσθηση, όσο πάμε πιο πίσω και τόσο πιο έντονα. Το ζήτημα είναι ότι σήμερα, στα σημερινά δεδομένα, με 20 χρόνια που έχουν περάσει από την ένταξή μας και από εκείνη την περίοδο, έχουμε βιώσει είχαμε δύο ευκαιρίες για να λύσουμε το κυπριακό πρόβλημα, όποιες και αν ήταν αυτές. Η μία ήταν τότε το 2004, η άλλη το 2017. Βρίσκω τον εαυτό μου πλέον στα 44 μου χρόνια, τα μαλλιά μου ασπρίζουν και συζητώ τα ίδια θέματα τα οποία συζητούσε η γενιά των γονιών μου, η γενιά του πατέρα και της μητέρας μου. Και είμαστε ξανά και ξανά σε μια τέτοια συζήτηση με τον καιρό να περνάει. Έχω την αίσθηση και από τη δική μου επαγγελματική εμπειρία και την εμπλοκή μου στις διαπραγματεύσεις της περίοδου του 2017, ότι υπάρχει μια επιφύλαξη, μια συνολικότερη, θα την έλεγα, ένας προβληματισμός σε σχέση με τις καθαρές προθέσεις της δικής μας πλευράς για το τι θέλουμε να κάνουμε. Ανεξαρτήτως Προέδρου, ανεξαρτήτως πολιτικής προέλευσης. Λοιπόν, κυρία Θεοχάρους, καταρχάς θα διαβάσω ένα μήνυμα. Είναι του κυρίου Κώστα, λέει: Η κυρία Ελένη Θεοχάρους ανέφερε όλους τους Προέδρους εκτός από τον Γλαύκο Κληρίδη. Φαίνεται έχει αλλεργία στον Πρόεδρο που μας έβαλε στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την δεξιοτεχνία και την πολιτική του μαζί με τον Κώστα Σιμίτη. Εγώ θέλω να είμαι δίκαιος. Μάλλον έφτασε μέχρι τον Γιώργο Βασιλείου η κυρία Θεοχάρους και δεν συνεχίσαμε μετά, γιατί όντως ο Γλαύκος Κληρίδης σε συνεργασία με την τότε ελληνική κυβέρνηση δρομολόγησε την διαδικασία. Την υπογραφή, θα θυμόμαστε, υπέγραψε με βραχνή φωνή ο Τάσος Παπαδόπουλος την 30 Απριλίου του 2004, αν δεν κάνω λάθος. Την 1η Μαΐου. Την 1η Μαΐου. Και κυρία Θεοχάρους, να μου επιτρέψετε να σχολιάσετε αυτό που είπε ο κύριος Κώστας. Ένα μικρό σχόλιο. Ναι. Έχω αλλεργία μόναχα στο μέλι, σε καμιά άλλη κατάσταση. Στο μέλι. Ναι. Συνεπώς, ας με συγχωρέσει ο τηλεθεατής, δεν ήταν σκόπιμο και απέναντίας ξέχασα και τον Γιάννο Κρανιδιώτη, τον οποίο σέβομαι βαθύτατα και τον οποίο χάσαμε το 1999 με το Ελσίνκι. Αλλά ήθελα να πω ακόμη και ότι αν η ελληνική κυβέρνηση δεν είχε πει ότι ή μπαίνουν και οι 10 ή δεν μπαίνει κανένας, όταν είχαν εμφανιστεί πάρα πολλά σύννεφα στην πορεία της Κύπρου για ένταξη, ενδεχομένως να μην είχαμε καταφέρει το 2004 να ενταχθούμε. Συνεπώς, απολογίες για την παράληψη όσον αφορά τον Γλαύκο Κληρίδη, ναι, για όνομα του Θεού. Εντάξει. Εγώ έτσι, απλώς επειδή θύμισε και ο κύριος Κυριάκου και εσείς, όταν υποβλήθηκε η αίτηση της Κύπρου το 1990, ήταν η μέρα Τετάρτη. Εγώ έκανα τα πρώτα μου βήματα στη δημοσιογραφία και έλαβα την πρώτη μου συνέντευξη τότε. Ήταν από τον Μακαρίτη τον Θεόδωρο Πάγκαλο, ο οποίος ήταν εδώ, το Πασόκ δεν ήταν κυβέρνηση το 1990, αλλά ήταν εδώ ως απεσταλμένος του Πασόκ για να πιέσει τα πράγματα προς αυτή την κατεύθυνση. Και συμπτωματικά υπάρχει στα αρχεία του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών, την ημέρα που κάλεσε ο πρόεδρος Βασιλείου τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων τότε να τους ενημερώσει για την αίτηση ένταξης, τιτλοφορούσε η εφημερίδα Πρωινά Νέα, στην οποία εργαζόμουν, τη συνέντευξη Θεόδωρου Πάγκαλου υπό τον τίτλο «Χάνεται το τρένο της Ευρώπης». Απλώς επειδή υπάρχουν διάφορα, ασκήθηκε μια πίεση. Κυρία Θεοχάρους, θέλω να σχολιάσετε αυτό το διαψευστήκαμε σε σχέση με τις προσδοκίες που είχαμε ως μια ημικατεχόμενη χώρα σε σχέση με την Ευρώπη. Σχολιάστε και αυτό που ρώτησα τον κύριο Κυριάκου, επειδή το έχετε, είμαι βέβαιος ότι το έχετε ζήσει, το έχετε ακούσει, ότι τους διαψεύσαμε, τους ξεγελάσαμε τους Ευρωπαίους και θέλω να μας εξηγήσετε και λίγο τι δεν αξιοποιήσαμε περαιτέρω από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς την κατεύθυνση επίλυσης του Κυπριακού. Παρακαλώ. Ναι, βεβαίως. Πρέπει να σας πω ότι όταν πρωτομπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση το κλίμα δεν ήταν καθόλου καλό. Οι ενταξιακές της Τουρκίας άρχισαν την 3η Οκτωβρίου του 2005. Και μάλιστα η Τουρκία πήρε τις ενταξιακές ουσιαστικά αβρόχης ποσή. Ξεκίνησε τις ενταξιακές χωρίς να τις επιβληθεί ή οσδήποτε όρος για την επίλυση του Κυπριακού. Και κέρδισε επιπλέον και τον κανονισμό για την πράσινη γραμμή και εγκαταστάθηκαν γραφεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα κατεχόμενα και γραφεία πρεσβειών στα κατεχόμενα και άρχισε χρηματοδότηση για την εναρμόνιση με το κεκτημένο. Θυμάστε και ότι κονδύλια δαπανήθηκαν και κονδύλια, ευρωπαϊκά. Τεράστια, ναι, κονδύλια. Και κάποια έργα που έγιναν ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση, κάποια άλλα έργα
έγιναν αναλόμαση του κυπριακού λαού. Νομίζω ότι σε εκείνο το σημείο θα μπορούσαμε να ήμασταν πιο απαιτητικοί και να διεκδικήσουμε να έχει μεγαλύτερο ρόλο η Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικά η Επιτροπή, η Μειχτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή Τουρκίας Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο ζήτημα των ενταξιακών της Τουρκίας σε συνάρτηση με τον Κυπριακό. Ξέρετε ότι για πάρα πολύ καιρό υπήρχαν άνθρωποι που αν τους έδινες ένα χάρτη της Μεσογείου, αν τους έδινες ένα χάρτη της Ευρώπης και τους έλεγες πού είναι η Κύπρος, δεν θα μπορούσαν να την δείξουν. Και όμως επέμεναν να έχουν. Μπορεί να ισχύει και για τη Μάλτα, κυρία Θεοχάρου. Μπορεί αυτό να ισχύει και για τη Μάλτα. Αλλά εγώ είμαι Κύπρια και εγώ αντιμετώπιζα αυτούς εκεί πέρα που ήθελαν να μου επιβάλλουν λύσεις στο Κυπριακό χωρίς να γνωρίζουν καν πού βρίσκεται η Κύπρος και ποιο είναι το πραγματικό πρόβλημα. Και αγνοούσαν αυτό που λέμε καθημερινά, ότι είναι ζήτημα εισβολής, κατοχής, κατάληψης ευρωπαϊκού εδάφους, βιαίου καθαρίσματος του πληθυσμού, γενικού εθνικού ξεκαθαρίσματος και όλα όσα μας βασανίζουν και μας... Μια Ευρώπη όμως η οποία... λίγο προτού δημιουργηθεί, έζησε αυτό τον διχασμό και αυτό το εθνικό ξεκαθάρισμα, έτσι. Ναι, σαφώς. Ειδικά το Στρασβούργο, ας πούμε, σημειολογικά ήταν σημείο, παρακαλώ κύριε Κυριάκο. Ναι, πράγματι. Νομίζω εδώ ξεκινάνε και οι σοβαρές μας διαφορές με την κυρία Θεοχάρους, γιατί μέχρι τώρα η αντίληψη για το πώς φτάσαμε μέχρι εδώ ήταν κοινή. Η δική μου ερμηνεία είναι διαφορετική. Θα έλεγα ότι... οι αναφορές και η συνολικότερη προσέγγιση του ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το 2004 με τον τρόπο που το είπατε μόλις τώρα σε σχέση με το ζήτημα του ότι θέλουν να μας επιβάλλουν λύση χωρίς να εντοπίσουμε ποιο είναι το υποκείμενο, ποιος είναι αυτός που μας ζητάει να μας επιβάλλει λύση, με ποιον τρόπο προσπαθεί να μας επιβάλλει λύση. Το δεύτερο, αναφερθήκατε σε διάφορα δευτερεύοντα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον κανονισμό της πράσινης γραμμής, τον χρηματοδοτικό κανονισμό για τους Τουρκοκύπριους, το γραφείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις κατεχόμενες περιοχές, που σκοπό είχε να δουλέψει πολιτικά και για το ζήτημα της μίκρυνσης του οικονομικού και πολιτικού χάσματος ανάμεσα στις δύο κοινότητες. Εδώ υπάρχει και μια αντίφαση όμως. Δηλαδή, κάποια στιγμή πρέπει να αποφασίσουμε αν είμαστε μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συμμετέχουμε ενεργά μέσα σε αυτή την προσπάθεια και ταυτόχρονα θέλουμε να αφήσουμε την τουρκοκυπριακή κοινότητα στο καθεστώς της πολιτικής και οικονομικής ανάπτυξης ή μη ανάπτυξης που είναι ήδη αρκετά μεγάλο και αποτέλεσμα. Ή απομόνωσης, όπως διατείνονται και παραπονιούνται ήδη, κύριε Κυριακό. Ένα μεγάλο ζήτημα, κύριε Παρούτη, είναι το ότι πολλές φορές όταν φτάναμε να μιλήσουμε για τα ουσιαστικά ζητήματα της λύσης, δικαίως λέγαμε υπάρχει ένα μεγάλο χάσμα σε σχέση με την ανάπτυξη των πολιτικών θεσμών στις δύο κοινότητες και το οικονομικό κομμάτι. Και πώς θα μπορούσαμε να φέρουμε την τουρκοκυπριακή κοινότητα την επαύριο της λύσης στο ίδιο επίπεδο λειτουργίας των δημοσίων οργανισμών, του δημοσίου χώρου, της κοινωνίας με την ελληνοκυπριακή κοινότητα. Πώς θα γινόταν αυτό θα γινόταν διαμαγείας μέσα σε μία νύχτα, χωρίς να έχει υπάρξει προεργασία, χωρίς να έχει υπάρξει υποστήριξη. Αυτά τα εργαλεία που μας εδόθηκαν μετά την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο κανονισμός της πράσινης γραμμής, ο χρηματοδοτικός κανονισμός για τους Τουρκοκύπριους, για την πραγματοποίηση έργων στις κατεχόμενες περιοχές, είναι ακριβώς εργαλεία τα οποία επιτρέπουν στην τουρκοκυπριακή κοινότητα να έρθει ακόμα πιο κοντά στο αυτόν τον οργανισμό που ονομάζεται Ευρωπαϊκή Ένωση, να καταλάβει περί τίνος πρόκειται και όταν έρθει αυτή η καλή ώρα που θα μπορέσουμε επιτέλους να λύσουμε το πρόβλημα, να μην ξεκινήσουμε από το μηδέν, αλλά να έχουμε διανύσει κάποια μια απόσταση. Η οποία κύριε Κυριάκου, είναι... αυτά που λέτε ακούγονται πολύ καλά, αλλά εγώ θα έλεγα ως ορόσημο χρονικό το 2017-18. Από τη στιγμή που η τουρκική πλευρά και η Άγκυρα και ο Ερσίν Τατάρ ανέκρουσαν Μπρίμναν και μας λένε λύση δύο κρατών, λύση δύο κρατών. Είναι δυνατόν η Ευρωπαϊκή Ένωση και το έχει ξεκαθαρίσει και δια εκπροσώπων της σε ανώτατο επίπεδο ότι δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποδεχθεί τη δημιουργία δύο χωριστών κρατών σε αυτόν τον τόπο. Δεν μπορεί όχι μόνο για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την. Αλλά Κύπρο. Και λόγω της δομής της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι. Η ίδια η δομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταρχάς, νομίζω ότι κανένας που έχει τα μυαλά του στον τόπο του, αν μου επιτρέπετε, δεν θα μπορούσε να σκεφτεί μία λύση δύο κρατών στην Κύπρο με το σενάριο της ένταξης του, ας το πούμε, μελλοντικά ενός ανεξάρτητου αναγνωρισμένου τουρκικού κράτους στην Κύπρο. Γιατί το έχω ακούσει και αυτό ότι μα γιατί να μην υπάρξουν δύο κράτη και οι δύο να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό θα λύσει τα προβλήματα. Μεγάλο λάθος και πολιτικά η προσέγγιση είναι λανθασμένη. Για πολλούς λόγους. Το πρώτο είναι το συνολικότερο πολιτικό μήνυμα που στέλνουμε.
Αν δούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις ευρωπαϊκές χώρες της τελευταίας 15ετίας, θα δούμε το ζήτημα του Brexit, θα δούμε την Καταλωνία, θα δούμε τη Σκωτία, θα δούμε τη Βόρεια Ιρλανδία. Το να στείλουμε ένα μήνυμα ότι σε ένα νησί των περίπου 2 εκατομμυρίων ψυχών μπορούμε να έχουμε δύο διαφορετικές πολιτικές οντότητες και θα έχουν και οι δύο το δικαίωμα να είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στέλνει το λαθασμένο πολιτικό μήνυμα σε άλλες μεγαλύτερες πολιτικές οντότητες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ενθαρρύνει αποσχιστικά κινήματα και αλλού. Οπότε νομίζω η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα ήθελε να κάνει αυτό το πράγμα, να στείλει αυτό το μήνυμα. Ναι. Λοιπόν, κυρία Θεοχάρου. Βεβαίως έχω πολλές ενστάσεις από αυτά που έχει πει ο Νικόλας. Θέλετε να προσθέσω και 2-3 θέσεις τηλεθεατών και να παίρνετε σημειώσεις για να τις σχολιάσετε. Βεβαίως. Ο κύριος Πέτρος Παντελίδης λέει: οι Ευρωπαίοι ξεγελάστηκαν, το θέτει εντός αγωγικών, και έκαναν μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κυπριακή Δημοκρατία και όχι το τουρκικό προτεκτοράτο της Ζιζονικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας του Σχεδίου Ανάν, όπως λογάριαζαν για να καταργήσουν την Κυπριακή Δημοκρατία. Σήμερα αυτά είναι τα δύο ακατανίκητα όπλα μας. Κανείς δεν μπορεί να καταργήσει την Κυπριακή Δημοκρατία και κανείς δεν μπορεί να ακυρώσει το ευρωπαϊκό κεκτημένο στην Κύπρο. Αυτά τα δύο μόνο εμείς μπορούμε να τα απεμπολίσουμε δια της υπογραφής της ηγεσίας ή με αποδοχή σε δημοψήφισμα. Το θέτει υπό μορφή προβληματισμού. Ο κύριος Μάριος Χριστοφίδης λέει ότι η αλληλεγγύη της... Οι επόμενοι δύο τηλεθεατές θέτουν και μια οικονομική διάσταση, για να το σημειώσετε. Η αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κυπριακό δεν εφαρμόζεται λόγω των οικονομικών συμφερόντων στην Τουρκία των μεγάλων χωρών. Των μεγάλων χωρών, υποθέτω, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ολλανδία, Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία, με σύνολο εμπορίου 110 δισεκατομμύρια ευρώ και επενδύσεις 56 δισεκατομμυρίων, και τις ισπανικές τράπεζες εκτεθειμένες στην Τουρκία με 63 δισεκατομμύρια. Με τέτοια δεδομένα, τι να αναμένουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Και ο κύριος Αλέκχος λέει, μην ξεχνάτε, λίγο πιο μικρά τα μηνύματα παρακαλώ, μην ξεχνάτε ότι η Τουρκία είναι η δεύτερη χώρα που έχει τις μεγαλύτερες εξαγωγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμα και εμείς εισάγουμε από αυτή. Εμείς πρέπει να είμαστε αδαείς να έχουμε την εντύπωση ότι η Τουρκία θα γίνει ποτέ μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το γνωρίζουν πολύ καλά και τα κράτη-μέλη αλλά και η ίδια η Τουρκία. Όσον αφορά το Κυπριακό, εδώ η Ελλάδα και δεν θέλει να αναμειχθεί στο πρόβλημά μας. Θα εμπλακούν όλα τα υπόλοιπα κράτη. Μεγάλη μας επιτυχία η ένταξη ολόκληρου του νησιού μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει. Δυστυχώς δεν έχουμε καμία σοβαρή διπλωματία στο εξωτερικό με τα σύνδρομα κατωτερότητας που μας διακατέχουν ή το ότι είμαστε ένα μικρό κράτος. Αλίμονο στην περίπτωση που καταργηθεί το βέτο και οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία, είναι ο κύριος Αλέκχος Δημητρίου. Παρακαλώ, κυρία Θεοχάρου, είναι βοηθητικές οι παρεμβάσεις των τηλεθεατών για να διευρύνουμε τη συζήτηση. Να ξεκινήσω από το τελευταίο. Σημασία έχει βέβαια να διατηρηθεί το βέτο, αλλά σημασία έχει και να ξέρεις να το χρησιμοποιείς. Και δυστυχώς μέχρι στιγμής δεν έχουμε χρησιμοποιήσει το βέτο, την κατάλληλη. Θα ρωτήσω κάτι σκληρό. Μας παίρνει να το χρησιμοποιήσουμε? Τότε τι το θέλουμε? Εντάξει, υπήρχε. Δεν το καθιερώσαμε το δικαίωμα άρνησης κυρίας στις αποφάσεις που λαμβάνονται στα Ευρωπαϊκά Συμβούλια. Θα μπορούσαμε να είχαμε χρησιμοποιήσει το βέτο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις στο παρελθόν. Να αρχίσω από αυτά που είπε ο Νικόλας. Δεν είμαστε εναντίον της επέκτασης του κεκτημένου και της εφαρμογής του και της εναρμόνισης των κατεχομένων περιοχών. Δεν είμαστε εναντίον της οικονομικής στήριξης των Τουρκοκυπρίων και της μείωσης του οικονομικού χάσματος. Άλλωστε, το κάνει και οι κάτοικοι των ελευθέρων περιοχών. Ενισχύουν δραματικά την οικονομία του ψευδοκράτους με χίλιους δυο τρόπους. Δεν είμαστε εναντίον στην ανάπτυξη θεσμών και εκδημοκρατισμού. Δώσαμε διαβατήρια κυπριακά και ταυτότητες στους κατοίκους των κατεχομένων, που δεν ξέρω αν ήσαν όλοι δικαιούχοι ή αν κάποιοι δεν ήσαν δικαιούχοι, ταξιδεύουν ως Ευρωπαίοι πολίτες σε όλη την Ευρώπη, σπουδάζουν τα παιδιά τους με τους ίδιους όρους που σπουδάζουν και τα παιδιά του κάθε Ευρωπαίου πολίτη σε όλη την Ευρώπη, κυκλοφορούν στις ελεύθερες περιοχές χωρίς να έχουν καμία υποχρέωση προς την να επιτελούν ή αντίποτε υποχρέωση προς την Κυπριακή Δημοκρατία και μόλις περάσουν τη γραμμή καταπαύσεως του πυρός, ανακτούν την συνείδηση του πολίτη, του ψευδοκράτους. Δυστυχώς όλα αυτά. Δεν είναι καλό μέτρο αυτό οικοδόμησης εμπιστοσύνης, κυρία Θεοχάρου? Ναι, είναι μέτρο, αλλά πώς χρησιμοποιήθηκε από την άλλη μεριά? Δηλαδή, είχε απόδοση, είδαμε ότι
Εκτός από αυτούς τους ανθρώπους που τους ξέραμε και από πριν, που όλοι γνωρίζουμε Τουρκοκύπριους που θέλουν να γίνει να σταματήσει αυτή η κατάσταση του διαχωρισμού του νησιού μας. Έτσι, αλλά η μεγάλη πλειοψηφία, όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι εκμεταλλεύονται την ιδιότητα του Ευρωπαίου πολίτη χωρίς να αποκτούν και τη συνείδηση του Κύπριου πολίτη, νομίζω ότι είναι η μεγάλη μας η αποτυχία και είναι αυτό που καταδεικνύει ότι όσα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και λάβουμε, και η επιρροή της Τουρκίας και το γεγονός ότι ήδη δεν θέλουν ή έχουν γενιές που έχουν φύγει και έχουν μεγαλώσει, δεν θα είναι εύκολο τουλάχιστον στο προβλεπτό μέλλον να δούμε ότι θα ανακτήσουν τη συνείδηση του πολίτη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Όσον αφορά τα αποσχιστικά κινήματα, όπως χαρακτηρίστηκαν, δεν νομίζω σε καμιά περίπτωση ότι μπορεί το προϊόν εισβολής, πολέμου, εγκληματικής ενέργειας, το λεγόμενο Τουρκική Δημοκρατία Βορείου Κύπρου, μπορεί να συγκριθεί με την Καταλούνια ή με τη Σκωτία ή με την Ουαλία ή με την Τρασιλβανία ή με άλλες περιπτώσεις που ενδεχομένως να εκδηλώνουν αποσχιστικές τάσεις και να θέλουν να φύγουν. Αλλά και αυτές οι χώρες θέλοντας να φύγουν από την Ισπανία, για παράδειγμα η Καταλούνια και η Σκωτία από το Ηνωμένο Βασίλειο, θέλουν να παραμείνουν και μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι το ίδιο, δεν υπάρχει καμιά ομοιότητα. Τώρα, όσον αφορά τις οικονομικές σχέσεις Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης, ναι, είναι πολύ σωστό. Είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος οικονομικός εταίρος εισαγωγέας η Τουρκία. Και να σας δώσω ένα παράδειγμα που πιθανόν να το ξέρετε όλοι. Ο οποίος, συγγνώμη κύριε Αθιοχάρης, ήταν και το 4, έτσι, δεν προέκυψε τώρα. Ναι, ήταν και το 4. Ναι. Ήταν μια τεράστια χώρα η οποία είχε ρυθμούς ανάπτυξης μεγάλους στο παρελθόν. Και όλοι είχαν επενδύσει τότε στον Ερτοάν, βλέποντας τον ως τον εξυγχρονιστή και τον μοντέρνο ηγέτη που θα δημιουργούσε ένα κοσμικό κράτος στην Τουρκία. Το αντίθετο ακριβώς συνέβη. Θα σας δώσω μόνο το παράδειγμα του Κάρλ Μπίλτ, ο οποίος ήταν υπουργός εξωτερικών της Σουηδίας. Η σύζυγος του, η Κοράτσα Μπίλτ, ήταν συνάδελφος ευρωβουλευτής στο EPP και ήταν η πλέον φανατική εναντίον της κυπριακής υπόθεσης στη μειχτή κοινοβουλευτική. Δεν στήριξε σε καμιά περίπτωση στοιχειωδώς τις θέσεις της κυπριακής πλευράς. Ο Κάρλ Μπίλτ, ξέρετε ποιος είναι? Είναι ο διευθυντής της βιομηχανίας βαρέων όπλων του τουρκικού στρατού αυτή τη στιγμή. Κύριε Θεοχάρη, συγγνώμη, ένα λεπτό. Μας λέτε κάτι το οποίο νομίζω ότι είναι πλέον γνωστό και αποδεδειγμένο. Ασφαλώς υπάρχουν συμφέροντα. Ασφαλώς υπάρχουν άνθρωποι που εξυπηρετούν συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα. Αλλά δεν είναι αυτοί που καθορίζουν και τη γενικότερη πολιτική. Ναι, είπαμε. Διαφωνείτε? Όμως ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, δεν αν πάμε να συζητήσουμε και σε επίπεδο κρατών, για παράδειγμα, η Γερμανία, βλέπουμε το ρόλο που διαδραματίζει τώρα. Ναι, κύριε Παρούτη, η Γερμανία αυτή τη στιγμή και το Βέλγιο και η Ισπανία είναι η μεγαλύτερη εισαγωγή ρωσικού. Το είπε και ο κύριος Χριστοφίδης, μάλιστα. Ρωσικού πετρελαίου. Είναι, ναι. Το Βέλγιο είναι η πρώτη χώρα εισαγωγή ρωσικού πετρελαίου και η Ισπανία είναι η δεύτερη. Ναι. Καταλαβαίνετε ότι όταν βλέπουμε ότι στις επίσημες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάποιες χώρες παραβιάζουν την κοινή απόφαση και κάνουν αυτό που εξυπηρετεί τα εθνικά τους συμφέροντα, για ποιο λόγο να μην σκεφτώ ότι θα λάβουν υπόψη τους την Κύπρο τη στιγμή που δεν λαμβάνουν υπόψη τους την ευρύτερη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στην Ρωσία, για παράδειγμα. Ναι. Γιατί δεν έχουν επιβάλει ποτέ κυρώσεις στην Τουρκία τη στιγμή που το ζήτημα Τουρκία και Ρωσία ενώπιον των Ευρωπαίων είναι πανομοιότυπο? Εντάξει, εγώ θα ρωτήσω. Θα έπρεπε να είναι, ναι, πανομοιότυπο. Ο κύριος Κωνσταντίνος ρώτησε το εξής. Λέει, εμείς έχουμε κατοχή εδώ και 50 χρόνια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επέδειξε την ίδια ευαισθησία ως προς την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία? Εφανώς όχι, λέει κύριε Κυριάκου. Υπάρχουν πολλά ζητήματα, κύριε Παρούτη, που έχουν ανοίξει και θα ήθελα να μιλήσουμε και για το ερώτημα το τελευταίο που έχετε βάλει. Νομίζω η πολιτική γραμμή που εκφράζει η κυρία Θεοχάρου σήμερα, αλλά νομίζω είναι και συνεπής ιστορικά, διαχρονικά, είναι μια μονοθεματική πολιτική, μια πολιτική του φτωχού συγγενή που θέλει να διαμαρτυρηθεί για το ένα και μοναδικό του ζήτημα. Πολύ σημαντικό το κυπριακό πρόβλημα, ωστόσο η προσέγγιση με την οποία γίνεται και τις αναφορές που κάνατε για τον κύριο Μπίλτ δείχνει και μια προσέγγιση η οποία θέλει να αναδείξει περισσότερο τη μειονεκτική θέση χωρίς να μπορέσει να αντιμετωπίσει με αυτοπεποίθηση τα ζητήματα που έχουμε μπροστά μας.
κατάργηση της Κυπριακής Δημοκρατίας και η δύναμή μας στο κεκτημένο της Κύπρου. Ναι, προφανώς. Κανένας δεν ήρθε να μας πει να καταργηθούμε ή να αυτοκαταργηθούμε. Αυτά είναι, αν μου επιτρέπετε η φράση, είναι ένα παραμύθι χωρίς δράκο. Ουδέποτε μας ζητήθηκε να αυτοκαταργηθούμε, ουδέποτε μας ζητήθηκε να απεμβολήσουμε το δικαίωμα μας στην εφαρμογή του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγγνώμη, μπορούν, αφού η Κυπριακή Δημοκρατία εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς μπορούν να ανατρέψουν αυτή τη συνθήκη? Μα ακριβώς αυτό το ζήτημα λέει ο κύριε Παρούτη, ότι δεν υπάρχει δυνατότητα αυτοκατάργησης από τη στιγμή που είμαστε εμείς σήμερα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όταν μπορέσουμε να φτάσουμε σε ένα σχηματισμό ομοσπονδίας, το ίδιο το κράτος μας παραμένει κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετεξελίσσεται, παραμένει όμως το ίδιο μόρφωμα, η ίδια οντότητα. Αυτό έχει εξηγηθεί σε όλες τις δημόσιες παρεμβάσεις που έχουν γίνει και την περίοδο του σχεδίου ΑΝΑΝ και αργότερα όταν ήμασταν στην περίοδο του 2017. Οικονομικά συμφέροντα υπήρχαν πάντοτε. Θα υπάρχουν πάντοτε. Όποιος θέλει να ανοίξει ένα χάρτη για να καταλάβει πού βρισκόμαστε, με ποιους ζούμε, ποια είναι η γεωγραφική περιοχή, νομίζω ότι οι απαντήσεις είναι εκεί πέρα. Υπήρχαν τα ζητήματα και το 2004 και αργότερα. Το ζήτημα είναι να ταυτίσεις τα συμφέροντά σου με τα συμφέροντα άλλων κρατών μελών και να βρεις την πολιτική συγκυρία η οποία θα σου επιτρέψει να πας μπροστά. Αυτό έγινε το 1993, αυτό έγινε το 1996, αυτό έγινε το 1999, αυτό έγινε το 2004. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει στρατηγική. Δεν υπάρχει δρόμος ο οποίος να μας επιτρέπει να σκεφτούμε σοβαρά τι θα ακολουθήσει από εδώ και πέρα. Είπαμε προηγουμένως για την επίσκεψη του Προέδρου της Γερμανίας, είπαμε και για τα ζητήματα της τελευταίας 7 ετίας που δεν υπάρχει καμία εξέλιξη, καμία πρόοδος σε σχέση με το ζήτημα του Κυπριακού. Αυτό αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει κανένας τρόπος με τον οποίο όλοι οι παίκτες οι οποίοι ασχολούνται με το ζήτημα του Κυπριακού να μπορέσουν να αρθρώσουν ένα σχέδιο, ένα πλαίσιο στο οποίο θα προχωρήσουμε όλοι μαζί. Εξού και τα διέξοδα τα οποία συζητάμε τώρα περί δύο κρατών, Τατάρ κλπ. Τελευταίο σημείο, αν μπορώ, για το ζήτημα του βέτο. Αναφερθήκατε, κυρία Θεοχάρου, ότι υπήρξαν πολλές περιστάσεις στις οποίες θα μπορούσαμε να είχαμε ασκήσει βέτο. Είμαι πολύ περίεργος να τις ακούσω και είναι ειλικρινής η ερώτησή μου. Σε ποιες περιπτώσεις? Σε ποιες περιστάσεις, αλλά αν μου επιτρέπετε και ένα σχόλιο για το βέτο. Επειδή το βέτο ακούγεται ως ένα πάρα πολύ θελκτικό πυρηνικό όπλο. Το ρίχνω και τελειώνει η συζήτηση. Αυτός δεν είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί κάποιος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν χρησιμοποιείς το βέτο, πρέπει να έχεις και στρατηγική εσύ ο ίδιος για την έξοδό σου από την κρίση που θα δημιουργήσεις. Γιατί το βέτο είναι μια στρατηγική κρίση. Σταματάς τα πάντα, λες όχι σε όλα, μέχρι να με ακούσετε και μέχρι να μου δώσετε αυτό που θέλω. Τι είναι αυτό που θέλω? Ποιο ήταν το ζητούμενο όταν είχαμε ζητήσει, όταν σκεφτήκαμε να βάλουμε το βέτο και δεν το βάλαμε? Και να καταλάβουμε και τις περιστάσεις. Το βέτο είναι ένα όπλο κυρίως για μεγάλα κράτη-μέλη ή για πολύ απτά σημαντικά εθνικά συμφέροντα. Σε ποιο σημείο θα έπρεπε να ασκήσουμε το βέτο και με σκοπό να εξασφαλίσουμε τι και πώς να βγούμε μέσα από αυτή την κρίση που θα είχαμε δημιουργήσει? Το λέω αυτό γιατί ακούγεται ωραίο, ακούγεται έβυχο, όπως και όλα άλλα πράγματα που ακούσαμε περί ευρωπαϊκής λύσης. Αργότερα δεν αναφέρουμε στην κυρία Θεοχάρου. Κατά καιρούς ακούσαμε το ζήτημα της ευρωπαϊκής λύσης, ακούσαμε το ζήτημα της έλλειψης αλληλεγγύης, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μας βοηθάει. Μα νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρξει μια στιγμή μια στοιχειώδης αυτογνωσία ότι οι φυσικοί μας σύμμαχοι είναι μέσα σε αυτό το κλαμπ κρατών. Μπορεί να μην είναι όλοι, μπορεί να μην έχουν τον ίδιο βαθμό ενδιαφέροντος και τα υπόλοιπα 26-25 για να βγάλω και την Ελλάδα, γιατί θεωρώ ότι είναι ένα από το πρωτοπροφανές κράτος που μας υποστηρίζει. Αλλά θα πρέπει κάποια στιγμή να αντιληφθούμε κι εμείς οι ίδιοι ότι δεν μπορούμε να απευθυνόμαστε δημόσια, είτε από τους πολιτικούς μας, είτε από τα μέσα δημοσίου διαλόγου, με έναν τρόπο ο οποίος να υποσκάπτει και να υπονομεύει την όποια καλή διάθεση και όποια καλή πρόθεση μπορεί να υπάρχει από το κομμάτι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικότερα. Κυρία Θεοχάρου, απαντήστε λίγο, γιατί σας ρώτησε ο κύριος Κυριάκου. Ναι. Ρωτάει κάποιος τηλεθεατής. Ποιοι είναι οι καλεσμένοι μας? Το θέτω σε πληθυντικό. Η κυρία Ελένη Θεοχάρου είναι ασφαλώς αναγνωρίσιμη, για χρόνια ευρωβουλευτής, για χρόνια στην πολιτική κονίστρα του τόπου, υποψήφια ευρωβουλευτής με το Δημοκρατικό Κόμμα. Ο έτερος προσκεκλημένος σήμερα είναι ο κύριος Νικόλας Κυριάκου, υποψήφιος ευρωβουλευτής με το Βολτσαϊπρούς. Παρακαλώ, κυρία Θεοχάρου, απαντήστε σε αυτό που έθεσε ο κύριος Κυριάκου. Σε ποιες περιπτώσεις θα μπορούσε η Κυπριακή Δημοκρατία να χρησιμοποιήσει αυτό το εργαλείο του βέτο και πώς θα μπορούσε, υποστήριξε,
να διαχειριστεί και τις επιπτώσεις ή τα απόνερα που θα δημιουργούσε μια τέτοια ενέργεια. Μάλιστα. Πολύ σωστή η ερώτηση. Βεβαίως, αφού με στόλισε με διάφορες ταμπέλες ο φίλος ο Νικόλας. Κανένας. Καμία ταμπέλα, κυρία Θεοχάρους. Αφού μου φόρεσε. Συζήτηση κάνουμε. Καμία ταμπέλα. Αφού μου φόρεσε διάφορους μανδύες, μου είπε ότι το βέτο είναι για τα μεγάλα κράτη και εμείς πρώτα συμπεριφερόμαστε σαν τον φτωχό συγγενή που επαιτεί έξω από τη συναγωγή. Φυσικά και δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εμείς ήμασταν πάντα περήφανοι και ισοδύναμοι με όλους τους Ευρωπαίους και πρέπει να σας πω ότι όταν ξεκινήσαμε τον αγώνα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ήταν φιλικό το περιβάλλον, ήταν πάρα πολύ αρνητικό, ειδικά στη μεικτή κοινοβουλευτική επιτροπή, ειδικά με την γιατί τότε άρα, πρόεδρο. Γιατί δεν μας ήθελα. Γιατί δεν είχε γίνει η κατάλληλη προεργασία, γιατί δεν είχε δοθεί η σωστή σημασία, γιατί είχαμε όλοι το σύμπλεγμα αυτό που αναφέρθηκε προηγουμένως, ότι μας κάνανε χατήρι και τους ξεγελάσαμε. Και αποκλείεται μπήκε να είχε βάσει αυτό το πράγμα, κυρία Θεοχάρου. Για πολλούς να τους κληρονομήσαμε ένα πρόβλημα και αυτοί τα πήραν στο κρανίο. Ναι, δεν αποκλείεται, αλλά δεν μπορεί κανείς να αντιδρά με το να τα παίρνει στο κρανίο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ υπάρχει ένας γόνιμος διάλογος και πρέπει και οφείλουν να καθίσουν να σ' ακούσουν. Γι' αυτό το λόγο, ένα ζήτημα το οποίο θα έπρεπε να είχαμε πάντοτε κατά νου ήταν όταν βγήκε για παράδειγμα ο Μπαΐς και μας είπε «Μα εσείς δεν είστε λαός στην Κύπρο, είστε tribe, είστε φιλή». Και εξανέστην και δημιούργησα μείζωνα κρίση μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ξέρετε τότε τι έγινε, θυμάστε? Η κυπριακή κυβέρνηση είπε ότι δεν κατάλαβα καλά και δεν το είπε ο κύριος Μπαΐς. Και ζήτησαν από την κυρία Ανδρούλα Βασιλείου να απομαγνητοφωνήσει τα πρακτικά για να δει αν το είπε ή αν δεν το είπε. Και έπρεπε να το πει 10 φορές ο Μπαΐς ότι είμαστε tribe, ότι είμαστε φιλοί, ότι είμαστε ημιάγροι και δεν είμαστε λαός, για να το πιστέψουν και να το κατανοήσουν. Αυτό είναι λόγος για να βάλουμε βέτο, κυρία Θεοχάρου. Όχι, δεν είπα ότι είναι λόγος για να βάλουμε βέτο. Όταν όμως ήρθε τον επόμενο χρόνο ο Τσαβούσογλου και κατέθεσε έγγραφο με το οποίο χαρακτήριζε την Κυπριακή Δημοκρατία ως εγκλιπούσα, ως de facto, δεν μπορεί τον επόμενο χρόνο να ανοίγουμε κεφάλαιο στις συνταξιακές της Τουρκίας. Άρα έπρεπε να βάλουμε βέτο εκεί στις συνταξιακές. Θα έπρεπε, ναι, να θέσουμε ζήτημα στις συνταξιακές της Τουρκίας. Με σκοπό να? Με σκοπό να πιστεί η Τουρκία ή να δεχθεί πιέσεις η Τουρκία, ούτως ώστε να είναι συγκαταβατική στις εκ παραλλήλου εξελισσόμενες προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού. Όταν η Τουρκία δεν δεχόταν πίεση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί να κάνει την οποιαδήποτε υποχώρηση ή στο Μον Πελερά, ή στη Γενέβη, ή στο Κραν Μοντανά, ή σε όλες τις συνομιλίες που λάβαναν χώρα στην Κύπρο, στη Λευκοσία και στην Ευρώπη? Για ποιο λόγο? Μα ακριβώς αυτό είναι το πρόβλημα, κυρία Θεοχάρους. Να τη χαϊδεύουμε την Τουρκία. Ούτε να τη χαϊδέψουμε, ούτε να τη χτυπήσουμε, ούτε να. Αν μου επιτρέπετε, αυτό το ζήτημα, αυτή η προσέγγιση. Είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι ένας τρόπος πολιτικού λόγου ο οποίος απευθύνεται στο θυμικό της ελληνοκυπριακής κοινότητας ότι είναι η ώρα για την ιστορική ρεβάνς. Αν προσεγγίσουμε τα ζητήματα αυτά τα πολιτικά με αυτή την λογική, τότε έχετε απόλυτο δίκιο ότι θα βάζαμε κάθε μέρα και από ένα βέτο σε ένα διαφορετικό κεφάλαιο. Αυτό δεν έχει στρατηγική εξόδου. Δεν είναι στρατηγική εξόδου και στρατηγική για την εξασφάλιση του επόμενου βήματος που είναι η λύση του Κυπριακού. Είναι στρατηγική κρίσης. Μάλιστα. Είπατε από μόνοι σας ότι. Είπατε και όλα στη φράση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ο χώρος για να τα παίρνει κάποιος στο κρανίο και να δημιουργεί τέτοιες καταστάσεις οι οποίες να είναι δύσκολες στη διαχείρισή του. Ακριβώς αυτό είναι το ζήτημα με το βέτο. Όταν βάλεις το βέτο, θα πρέπει να σκεφτείς τι είναι αυτό που θες να εξασφαλίσεις, όχι για να φέρεις τον, να αναγκάσεις τον άλλο να υποκύψει, να αντιδράσει ή να έρθει γονατιστός να αποδεχθεί όλα τα ζητήματα τα οποία θέτεις εσύ. Η Τουρκία διαχρονικά έλεγε την εκλειπούσα δημοκρατία και θα συνεχίσει να το λέει αυτό. Δεν έχει καμία υπόσταση η νομική της θέση και δεν την αποδέχεται κανένας άλλος στο παγκόσμιο επίπεδο. Αυτός δεν είναι λόγος για να χαραμίσω ένα βέτο, για να αναγκάσω την Τουρκία να με αναγνωρίσει ως ένα κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να έρθει να συνενέσει στους όρους μου και στον τρόπο με τον οποίο θέλω να κάνω διαπραγματεύσεις. Μόλις πριν λέγαμε για τα συμφέροντα. Δηλαδή, κάποια στιγμή όλα τα επιχειρήματα που λέμε και αρθρώνουμε και απευθύνουμε και προς τους τηλεθεατές και στην κοινωνία μας, πρέπει να βγάζουν και νόημα από την αρχή μέχρι το τέλος. Αυτός ο τρόπος είναι, θεωρώ, αποσπασματικός στο να προσπαθούμε να πούμε ότι είχαμε όλα αυτά τα βέτο, δεν τα καταφέραμε, δεν μας άφησαν οι μεγάλες δυνάμεις, τα οικονομικά συμφέροντα ήταν πάρα πολύ μεγάλα.
Η λογική ήταν ελάτε όλοι μαζί, για όλους τους παίκτες μιλάω του Κυπριακού και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα τρία κράτη, οι τρεις εγκεντρίες δυνάμεις, οι κοινότητες και η Τουρκία, να μπορέσουμε να δούμε πώς μπορούμε να βρούμε τρόπους που όλοι μαζί να αποκομίσουμε ένα όφελος και να λύσουμε το Κυπριακό χωρίς να δημιουργούμε εντάσεις και άλλες καταστάσεις, οι οποίες θα χρειάζονται και επιπρόσθετη λύση, επιπρόσθετες προσπάθειες και επιπρόσθετο χρόνο για να λύσουμε τα προβλήματα. Ήταν η ίδια λογική, τελειώνω με αυτό και συγγνώμη που μακρηγόρησα, ήταν η ίδια λογική την περίοδο που είχαμε το ζήτημα των προσφυγών στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που μια μερίδα του πολιτικού μας κόσμου και του νομικού μας κόσμου πίστευε ότι θα μπορούσαμε να αναγκάσουμε την Τουρκία να πληρώσει τις εξωφρενικές χρηματικές αποζημιώσεις για τα ζητήματα του περιουσιακού. Δεν έγινε αυτό. Πήγαμε και χάσαμε. Γιατί ακριβώς καταχραστήκαμε, δεν αντιληφθήκαμε το πεδίο μέσα στο οποίο λειτουργήσαμε και ο εύρος των όπλων που είχαμε στα χέρια μας. Ήταν πολύ δυνατό όπλο η Λοϊζίδου, ήταν πολύ δυνατό όπλο η διακρατική. Ακολούθησαν όμως άλλες δικαστικές αποφάσεις, ακριβώς γιατί παρασυρθήκαμε από την ιδέα του μικρομεγαλισμού ότι θα καταφέρουμε να γονατίσουμε την Τουρκία και να τη φέρουμε να διαπραγματευτεί με τους δικούς μας όρους. Με αυτόν τον τρόπο δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε από τη θέση που είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, ευχαριστώ. Ένα λεπτό. Βέβαια... κυρία Θεοχάρου, επιτρέψτε μου λίγο. Επιτρέψτε μου, θα σας δώσω τον λόγο αμέσως. Καταρχάς, επειδή δέχομαι και μπαράζ μηνυμάτων, δεν μπορώ να παραβλέπω μηνύματα. Ο κύριος Σκαλιάς έστειλε ένα μακροσκελές μήνυμα, θα το διαβάσω. Παρόλο που, κύριε Σκαλιά, δεν είμαστε στο καθ' αυτό θέμα όπως το θέτετε, θα το διαβάσω εγώ. Λέει, δεν υπάρχει ούτε κυπριακό πρόβλημα, ούτε κουρδικό, ούτε αρμενικό, ούτε ποντιακό, ούτε πρόβλημα Αιγαίου και ελληνικής Θράκης. Ούτε και τελευταία προβλήματα Ανατολικής Μεσογείου. Ένα πρόβλημα υπάρχει και αυτό λέγεται τουρκικό και μητέρα αυτού είναι άλλοτε η κεμαλοφασιστική και άλλοτε η ισλαμοφασιστική Τουρκία. Αυτή είναι η ιστορική αλήθεια. Πάσα άλλη προσέγγιση από εμάς τους Έλληνες, ειδικά υποτιμά την νοημοσύνη μας και μας σύρει σίγουρα ως ελληνικό έθνος στον αφανισμό και στον εκτουρκισμό. Ας ανοίξουμε επιτέλους τα μάτια μας, Γεώργιος Σκαλιάς, ο κύριος Μάριος από το Δάλι. Παρακαλώ, κύριε Μάριε, καλό απόγευμα. Δεν ρωτάω, δεν ρωτάω κάτι. Παρακαλώ. Έχει τόσα χρόνια που λένε, έχει 50 χρόνια, ναι. Ναι. Και εγώ μια αναπορία. Πώς τι εφάνονται, πουλούν τα σπίτια του, στην Κερίνια, Βαρώτη, ούλτα. Εγώ τώρα έχει τόσο καιρό που τους μάχουμε αιώνει να κάνουν μία τράπεζα να μπορούν οι πρόσφυγες να βάλουν τα σπίτια τους υποθήκη να μην πάνε να τα πούσουν. Εγώ σκέφτομαι με τούτες ημέρες να πάω που βοηθεί, να πάω να το πουλήσω στο σπίτι μου και να είναι επίκτητο. Γιατί τα μέρη η Κυπριακή Δημοκρατία δεν βοηθούν τους πρόσφυγες. Εντάξει. Κύριε Μάριε μου. Ναι, αλλά κύριε Μάριε μου, δεν συζητάμε αυτό το θέμα. Ναι, όχι, θέλω να μιλήσει η κυρία Θεοχάρου, που είναι η καλύτερη πολιτικό που είμαι στην Κύπρο. Θα της θέσουμε το ερώτημα το οποίο έχετε θέσει και σε άλλες συζητήσεις, γιατί η Κυπριακή Δημοκρατία δεν δημιουργεί μια τράπεζα να αγοράσει τις περιουσίες των Ελληνοκυπρίων στις κατεχόμενες περιοχές, έτσι ώστε να μην εξαναγκάζονται να προσφεύγουν στην Επιτροπή Αποζημιώσεων. Εξήγησε πριν από λίγο ο κύριος Κυριάκου πώς προέκυψε αυτή η Επιτροπή Περιουσιών που λειτουργεί στις κατεχόμενες περιοχές από την Τουρκία. Θα το απαντήσουμε ως τέτοιο, κύριε Μάριε. Παράκληση να είμαστε στο θέμα που συζητάμε. Νομίζω ότι είναι τόσο σαφές το τι συζητάμε σήμερα. Συζητάμε την Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με το Κυπριακό και πώς μπορεί αυτή να βοηθήσει. Αν μπορεί. Παρακαλώ, κύριε Νικόλα από τη Λάρνακα. Ναι, γεια σας. Καλό απόγευμα, κύριε Νικόλα. Καλό απόγευμα. Εγώ αποδίδομαι στην κυρία Θεοχάρους. Ναι. Θέλω να τη ρωτήσω, διότι την ακούω εδώ και ώρα, να λέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν βοηθά, δεν μας βοήθησε, δεν μας... Μα κυρία Θεοχάρους, για όνομα του Θεού, πώς θα μας βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση? Έναν παμπόρι, να το πω σε κυπριακά, γεμάτο λύσεις του Κυπριακού, τις οποίες εμείς έχουμε απορρίψει. Και μέσα σε αυτούς είστε και εσύ, κυρία Θεοχάρους, και γι' αυτό δεν μας βοηθάει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μας έχουν εμπιστοσύνη, διότι ό,τι σχέδιο έρθει, το απορρίπτουμε. Ναι. Είμαστε, μας έχετε κατηγορήσει επανελειμμένως εμάς, εντάξει, κύριε Νικόλα μου, δεν ακούστη αυτός ο χαρακτηρισμός σε αυτή τη συζήτηση και εγώ νομίζω αφήστε τον έξω αυτό. Έχετε πει ότι μ' άρεσε το παμπόρι, ένα παμπόρι λύσης και εμείς τις απορρίπτουμε, να σχολιάσει η κυρία Θεοχάρους.
Ευχαριστώ, κύριε Θεοχάρου. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Ήτανε επί του θέματος η ερώτηση. Παρακαλώ, κυρία Θεοχάρου. Ένα παμπόρι λύσης. Μία λύση ήρθε, κύριε Μπαρούτη, η οποία ετέθη ενώπιον του Κυπριακού λαού το 2004 και απερίφθη με ένα ποσοστό 76%. Από εκεί και πέρα γίνονταν συζητήσεις και σε καμιά περίπτωση δεν είχαμε ολοκληρωμένη λύση την οποία να αποδεχθεί η πολιτική ηγεσία του τόπου. Και στο σημείο αυτό να θυμίσω στον κύριο Κυριάκου ότι όλα αυτά τα χρόνια είναι οι πολιτικές που περιέγραψε που εφαρμόζονταν. Είναι οι πολιτικές της γαλαντόμας διπλωματίας, της της προσπέλασης του κάθε ζητήματος μέσα από την ευγένεια, τη διπλωματική, που χαρακτηρίζει περίπου ανθρώπους οι οποίοι λίγο ως πολύ δεν μπορούν να αγωνιστούν με άλλο τρόπο εκτός από τούτον εδώ. Είναι αυτή την πολιτική που εφάρμοζαν όλες οι κυβερνήσεις. Δεν είχαμε δει κάποια στιγμή μία διεκδικητική πολιτική που να απαιτήσει, όχι να επαιτεί, που να διεκδικήσει, όχι να ζητά, να παρακαλά να μας δώσουν κάτι. Και στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει οπωσδήποτε να απαιτήσεις, να διεκδικήσεις, να παλέψεις για να κερδίσεις το οτιδήποτε. Το ότι είμαστε μονοθεματικοί είναι μεγάλο λάθος. Ασχοληθήκαμε με όλα τα ζητήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε τελική ανάλυση πρέπει να σας πω ότι η Μειχτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή Τουρκίας Ευρωπαϊκής Ένωσης λειτουργούσε μόνο δύο φορές τον χρόνο και σε αυτές τις μια εβδομάδα κάθε φορά που λειτουργούσε προσπαθούσαμε να κάνουμε το ουσιαστικό κομμάτι. Γιατί την ενημέρωση των άλλων συναδέλφων την κάναμε καθημερινά και σε όλους τους τομείς, λαμβάνοντας μέρος και ενημερωνόμενοι και στηρίζοντας για όλα τα θέματα. Συνεπώς είναι άδικο να λέμε ότι οι ευρωβουλευτές όσα χρόνια ήταν εκεί πάνω ασχολούνται μόνο με το Κυπριακό. Φυσικά και δεν νομίζω έχουμε σύμπλεγμα. Νομίζω ότι έχει τελειώσει αυτή η αντίληψη, κυρία Θεοχάρου. Όχι, μόλις την είπε ο κύριος Κυριακού. Η αλήθεια είναι, συγγνώμη, κάποια τον πρώτο καιρό όταν εκπροσωπεί το η Κύπρος στην Ευρωβουλή υπήρχε ένα πάθος από τους Κύπριους ευρωβουλευτές με την ελπίδα ότι θα βοηθούσαν έτσι στο πρόβλημα να συμμετέχουν είτε στην Επιτροπή Εξωτερικών, αν δεν κάνω λάθος, είτε στην Μειχτή Επιτροπή. Κοινοβουλευτική. Ναι. Έχετε δίκιο, αλλά μην ξεχνάτε ότι ήταν και η απειρία. Ναι. Των ύστερα μάθατε ότι σιγά μπορεί σιγά και από άλλες επιτροπές να βοηθάτε αυτόν τον δύσμηρο τόπο. Ναι, μπορούσαμε και σε άλλες επιτροπές να θέσουμε τα ζητήματα. Επιτροπή των πολιτικών ελευθεριών. Προσπαθήσαμε το ακατόρθωτο και το πετύχαμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποδεικνύεται από την διακήρυξη, τη γραπτή, το written declaration για την αμόχωστο. Μας έλεγαν αποκλείεται να καταφέρετε να το περάσετε αυτό το ζήτημα. Και όμως πέρασε με μια πλειοψηφία μεγαλύτερη από την πλειοψηφία που κέρδισε ο Σούλτς για να βγει πρόεδρος. Και κατάφερε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να πάει στην αμόχωστο, κυρία Θεοχάρου. Όμως την αμόχωστο τώρα το κατοχικό καθεστώς την έχει ανοίξει και την προορίζει για τουριστική ατραξιόν. Εν ολίγοις τα γεγονότα μας προσπερνούν. Ναι, σίγουρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκανε το καθήκον του. Η Κυπριακή Πολιτεία, δεν ξέρω, έκανε το καθήκον της, δεν το έκανε, ας το κρίνει ο καθένας. Ναι. Οι Τουρκοκύπροι και η Τουρκία με ποιο βαθμό έχουν αντιμετωπίσει το ζήτημα του ανοίγματος από τον τουρκικό στρατό της Αμοχώστου και από τους εγκάθετους του Ερτοάν στην Αμόχωστο. Εγώ δεν έχω δει καμιά συγκεκριμένη απάντηση εκτός από κάποιες δικοινοτικές συναντήσεις των δημάρχων και των υπολείπων. Τώρα, επειδή χρωστώ μια απάντηση στον κύριο για το ξεπούλημα των Μπεϊρουτιών, θέλω να πω σε όλους... Στον κύριο Μάριο από το Δάλι, που εγείρει και σε άλλες παρεμβάσεις του το θέμα να δημιουργήσει η Κυπριακή Δημοκρατία ένα μηχανισμό έτσι ώστε να αγοράζει τις περιουσίες των Ελληνοκυπρίων στα κατεχόμενα, γιατί να μην εξαναγκάζονται να τις πουλούν είτε στην Επιτροπή είτε σε άλλους. Τώρα υπάρχει μια βιομηχανία ξεπουλήματος. Υπάρχει, είναι μια φάμπρικα που το εκμεταλλεύεται. Ναι, έχει δίκιο, δεν διασφαλίστηκε το αξιόχρεο του προσφυγικού κόσμου. Και φταίει το πολιτικό σύστημα γι' αυτό. Και φταίει το πολιτικό σύστημα και γι' αυτό το λόγο δεν μπορώ να ακούω πολιτικούς να μιλάνε με την ρητορική της θυσίας. Δεν μπορείς να ζητάς από τον λαό να κάνει θυσίες και σε τελική ανάλυση όταν πηγαίνει να βάλει βενζίνα γιατί δεν μπορεί να αγοράσει γάλα για το παιδί του, άρα θα πρέπει να διασώσει τις 5 δεκάρες που θα κερδίσει από εκεί.
Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να του πει ότι δεν το κάνει γιατί δεν είναι πατριώτης. Ευχαριστώ έτσι, πολύ. Αυτό για να τελειώσουμε. Ένα λεπτό. Θα διαβάσω δύο μηνύματα. Θα πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μαζί μας Νικόλας Κυριάκου, υποψήφιος Ευρωβουλευτής Volt Cyprus. Ελένη Θεοχάρους, υποψήφια Ευρωβουλευτής με το Δημοκρατικό Κόμμα. Διαβάζω ο κύριος Σότος, Οκτώβριος 2004, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ο Τάσος Παπαδόπουλος αναφέρθηκε σε βέτο για τις ενταξιακές Τουρκίας και ο Σιράκ όταν το έμαθε είπε το περίφημο παπάκι. Και ο κύριος Χριστάκης Νικήτας λέει πώς συμφιλιώνεται η επιμονή μας για παραμονή του βέτο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με πληθυσμό 0,05% της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την άρνησή μας για κατάργηση του βέτο ή μη αποδοχή μας σε μια θετική τουρκοκυπριακή ψήφο στην ομόσπονδη κυβέρνηση, ομόσπονδη κυβέρνηση του πληθυσμιακά 18% των Τουρκοκυπρίων. Σηκώνει μεγάλη συζήτηση αυτό. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με τους προσκεκλημένους μας και το συγκεκριμένο θέμα συζήτησης Ευρωπαϊκή Ένωση και Κυπριακό, όπου συμπληρώνει εσείως 20 χρόνια εντός της Ένωσης και 50 χρόνια το ζούμε στο πετσί μας. Έχουμε επιστρέψει κυρίες και κύριοι στη σημερινή συζήτηση Κυπριακό-Ευρωπαϊκή Ένωση. Μαζί μας η κυρία Ελένη Θεοχάρους και ο κύριος Νικόλας Κυριάκου, υποψήφοι και οι δύο ευρωβουλευτές, ενεργοί πολίτες. Η κυρία Θεοχάρους χρόνια, όπως έχουμε πει, και στην Βουλή των Αντιπροσώπων και στην Ευρωβουλή. Ο κύριος Νικόλας Κυριάκου έχει και τεχνοκρατική εμπλοκή γύρω από όλα αυτά όσα συζητάμε. Θέλω να διαβάσω 2-3 μηνύματα γρήγορα τηλεθεατών και θα πάμε στον κύριο Νικόλα Κυριάκου που έχει δικαίως τον λόγο. Ο κύριος Πανίκος Αντωνίου λέει: είναι πλέον ξεκάθαρο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ενδιαφέρεται για το Κυπριακό. Μην ξεχνάμε ότι την απαρτίζουν χώρες που θα δουν πρώτα και πάνω απ' όλα το συμφέρον της δικής τους πλευράς. Η εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει πέσει στα μάτια των Κυπρίων όταν βλέπουν τους φυσικούς συμμάχους να παρέχουν επίμονα υποστήριξη δισεκατομμυρίων ευρώ και στρατιωτικού εξοπλισμού προς μια χώρα μη μέλος, όταν για το Κυπριακό δεν υπάρχει ανάλογο ενδιαφέρον, όταν με συνοπτικές διαδικασίες μπήκαμε σε μνημόνια και κουρέματα, όταν επιβάλλονται φορολογίες πράσινου χρώματος και τέλος όταν βλέπουμε ότι οι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης εμπλέκονται σε σκάνδαλα εκατομμυρίων. Ας γίνει μια έρευνα, θα διαφανεί ότι υπάρχει δυσαρέσκεια, μήπως όπως άλλωστε υπάρχει σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον τρόπο που αντιμετωπίζονται τα εντός και εκτός Ένωσης. Ο κύριος νεόφυτος Φίβος, με συγχωρείτε Φίβος, προς ευρωσκεπτικιστές. Δεν έχει σημασία πόσο μας βοηθάει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θα πρέπει να σκεφτούμε πού θα ήμασταν αν δεν αποτελούσαμε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά το Κυπριακό, δεν έχει σημασία ποιος θέλει. Από το 1963 εκδόθηκε ένα τιμολόγιο που πρέπει να πληρώσουμε για να επιβιώσουμε. Κάθε μέρα μιλήσεις έμπαιναν ντόκι. Δυστυχώς σήμερα, 50 χρόνια μετά, το χρέος έγινε μη εξυπηρετούμενο. Δυστυχώς όσοι πολιτικοί μας συμβούλευσαν ακροθυγώς ότι έπρεπε να πληρώσουμε το χρέος μας για να επιβιώσουμε, τους βαφτίσαμε μη οδότες. Είναι ο κύριος Φίβος. Ο κύριος Μάριος Ματσάκης, επίσης πρώην ευρωβουλευτής, λέει τα εξής, θα τα διαβάσω. Η γνώμη μου είναι πως τίποτα ουσιαστικό δεν μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για μια δίκαιη λύση του Κυπριακού. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετρά το συμφέρον των μεγάλων κρατών και κανείς δεν ενδιαφέρεται πραγματικά για τους μικρούς όπως την Κύπρο. Λυπάμαι που το λέω. Μάριος Ματσάκης, πρώην ευρωβουλευτής. Η κυρία Γεωργίου λέει το εξής: γίνεται να ακούσουμε θέσεις και για το σήμερα και για το αύριο, για το πού πάμε τέλος πάντων. Το παρελθόν όλοι το βιώσαμε. Το ξέρουμε και είναι τραγικό. Ελπιδοφόρο μέλλον μπορούμε να δημιουργήσουμε? Αυτό είναι το ζητούμενο, κύριε Κυριάκου, ο λόγος σε εσάς. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι η εργασία σας, από την εμπειρία που έχω σήμερα μαζί σας, βρίσκω την εργασία σας πάρα πολύ δύσκολη για να μπορέσετε να ανταποκριθείτε σε όλα τα ζητήματα που βάζουν οι τηλεθεατές. Σας βγαίνει το άγχος που έχω?
Στη φωνή. Αν το έχετε, δεν φαίνεται. Ήθελα να... Υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα. Κύριε Κυριάκου, ναι. Οι τηλεθεατές είναι ο τρίτος πυλώνας. Ναι, όχι. Ναι, το σχολιάζω θετικά για τον τρόπο με τον οποίο φιλτράρετε και διαχειρίζεστε τη ροή της συζήτησης. Σας ευχαριστώ, παρακαλώ. Ελάτε. Λοιπόν, πολλά ζητήματα. Προηγουμένως, πριν κλείσει η εκπομπή για το διάλειμμα. Τέθηκαν δύο θέματα. Τέθηκαν δύο ζητήματα. Η γαλαντόμα διπλωματία, οι ευγένειες διπλωματικές, στις οποίες αναφέρθηκε η κυρία Θεοχάρους, και αυτή η περίφημη διεκδικητική πολιτική που χρόνια την ακούμε, αλλά κανένας δεν την είδε. Σαν το τέρας του Λοχνές, που όλοι μιλούν γι' αυτό, κάποιοι το έχουν δει, διαφωνούν στο πώς περιγράφεται. Διεκδικητική πολιτική. Επιτέλους να ακούσουμε ποια είναι αυτή η νέα στρατηγική, τι περιέχει και με ποιο τρόπο πρέπει να αρθρωθεί, αφού αυτό είναι ακριβώς που η κυρία Θεοχάρους, οι ομοδιάτες της, οι άνθρωποι με τους οποίους σημαδίζει πολιτικά, λένε ότι δεν εφαρμόστηκε. Παρεμπιπτόντως, παρένθεση, από το 2004 μέχρι σήμερα έχουν περάσει τέσσερις πρόεδροι. Ο κύριος Παπαδόπουλος, ο κύριος Χριστόφιας, ο κύριος Αναστασιάδης, τώρα ο κύριος Χριστοδουλίδης. Νομίζω τέσσερις διαφορετικοί πρόεδροι ως προς την πολιτική προέλευση, ως προς την προσέγγιση, ως προς τις προσπάθειες που έκαναν και το τι κάνουν. Κανένας από τους τέσσερις δεν είναι διεκδικητικός. Μόνο η κυρία Θεοχάρους ή κάποιοι άλλοι πολιτικοί οι οποίοι συντάσσονται με την πολιτική τους, με την πολιτική της κατεύθυνση, είναι διεκδικητικοί. Και αφού γνωρίζετε ποια είναι η διεκδίκηση που πρέπει να γίνει, γιατί δεν την αρθρώνετε με λεπτομέρεια και με σαφήνεια, έτσι ώστε να δούμε τι είναι ακριβώς αυτό που δεν έγινε μέχρι τώρα. Θα απαντήσω μόνος μου στο ερώτημα, αλλά είμαι βέβαιος ότι θα το πάρετε κι εσείς. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που λέτε. Νομίζω ότι αυτή η ιδέα της διεκδικητικής πολιτικής είναι για να χαϊδεύει ακριβώς τα αυτιά της κοινωνίας μας, για να έχει την αίσθηση ότι υπάρχει κάτι άλλο που δεν γίνεται. Είμαστε οι μικροί που δεν μπορούμε, είμαστε μια μειοψηφία η οποία δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις που υπάρχουν για το ζήτημα των διαπραγματεύσεων. Είπατε προηγουμένως για την εμπειρία σας πολλές φορές στη μειχτή κοινοβουλευτική επιτροπή. Ουδής ψόγος, καμία κριτική. Το ζήτημα είναι ότι μαζί με αυτά που μου είπατε, μαζί με τις σελίδες επί σελίδων ψηφισμάτων, δικαστικών αποφάσεων, συμπερασμάτων Ευρωπαϊκών Συμβουλίων, όλα τα ευρωπαϊκά όργανα, όλα τα διεθνή, αν θα ήμουν κυνικός και προβοκάτορος, θα έλεγα και ποια ήταν η το αντίκρισμα. Το αντίκρισμα, ο αντίκτυπος, ποια η σημασία αυτών των πραγμάτων. Από μόνοι σας είπατε προηγουμένως στη συζήτηση που είχαμε εδώ με τον κύριο Παρούτη, ότι έγινε η επίσκεψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σήμερα η αμόχωστος είναι μια αμόχωστος που είναι πάρα πολύ διαφορετική από την αμόχωστο που είχαμε τα περασμένα χρόνια. Έχει ανοίξει ένα κομμάτι της περίκλησης της πόλης. Χτίζονται από την ήδη τη τελευταία 15 ετία όλη η περιοχή από την αμόχωστο, το Τρίκομο, μέχρι πάνω την Καρπασία. Έχει αλλάξει οριστικά και σχεδόν αμετάκλητα το τοπίο, η πραγματικότητα, που επηρεάζει ακριβώς και το περιουσιακό ζήτημα. Και εμείς καθόμαστε εδώ και συζητάμε ποια θα ήταν η σωστή διεκδικητική πολιτική που δεν ακολουθήσαμε. Επειδή έχω την εμπειρία των διαπραγματεύσεων από μέσα ως μέλος της ομάδας στήριξης του διαπραγματευτή του κ. Μαυρογιάννη και αργότερα του Προέδρου της Δημοκρατίας στη Λευκοσία, στο Μον Πελεράν, στο Κράν Μοντανά, στη Γενέβη. Αυτό το οποίο εσείς ψέγετε ως διπλωματία, ως ευγένεια, είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί αυτό το σύστημα. Ήσασταν και εσείς στο Κράν Μοντανά. Σας θυμάμαι ως μέλος της αντιπροσωπείας που πήγε και υπήρχε και η συζήτηση. Ως επικεφαλής πολιτικού κόμματος. Ακριβώς, ναι. Υπήρχε ενημέρωση μετά από την ολοκλήρωση κάθε μέρας. Ο τρόπος με τον οποίο γίνονται οι διαπραγματεύσεις δεν είναι ο τρόπος με τον οποίο φαίνεται να επενίσσεστε ότι δεν έγινε η διεκδικητική πολιτική. Προφανώς που πηγαίνουμε στις τεχνοκρατικές ομάδες, γίνεται η πολιτική διαπραγμάτευση με τον εκάστοτε πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αλίμονο αν πηγαίναμε εκεί πέρα και αλίμονο αν όσοι ήμασταν μέσα σε αυτή τη διαδικασία, δεν το κάναμε με ψηλή συνέστηση ευθύνης και χρέους. Οπότε το κομμάτι της διεκδικητικής πολιτικής είναι ένα επιχείρημα το οποίο ήταν ξοφλημένο από την αρχή και δεν έχει κανένα αντίκρισμα. Πάω στους τηλεθεατές σας για τα ζητήματα που έχουν θίξει. Τι κάνουμε, ρώτησε η τηλεθεάτρια, από τούτε και στο εξής. Νομίζω κύριε αυτό είναι και το πιο σημαντικό ερώτημα, κύριε Παρούτη, γιατί καθόμαστε και συζητάμε για ζητήματα της πρόσφατης επικαιρότητας, αλλά πρέπει να περάσουμε και ένα μήνυμα για το τι γίνεται από εδώ και πέρα. Ακούω σχεδόν σαν θέσφατο από όλες τις πολιτικές δυνάμεις της ελληνοκυπριακής κοινότητας ότι ναι, θέλουμε να επιστρέψουμε εκεί που μείναμε στο Κράν Μοντανά, στο περίφημο παραένα της λύσης, στο τελευταίο μίλι κλπ. Πώς θα γίνει αυτό με μια εφταετία που έχει περάσει χωρίς να έχει υπάρξει οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη, χωρίς να έχουν υπάρξει δράσεις οι οποίες να μας βοηθήσουν να φτάσουμε μέχρι εκεί. Αντίθετα, αυτό που βλέπουμε είναι μια σκλήρυνση της τουρκοκυπριακής πλευράς με τις θέσεις του κ. Τατάρ περί δύο κρατών, περί κυριαρχικής ισότητας.
Και πώς τις ανατρέπουμε αυτές, κύριε Κυριάκου, συμπληρωματικό ερώτημα. Αυτό το ζήτημα, κύριε Παρούτη, πρέπει να εγγραφεί ξανά και κάνω τον παραλληλισμό που κάναμε προηγουμένως με τη συγκυρία που είχε υπάρξει πριν την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να υπάρξει ένα συνολικό πλαίσιο ταύτισης των συμφερόντων και να προχωρήσουμε όλοι μαζί σε αυτή τη γεωγραφική περιοχή για να βρούμε τη λύση. Το γεγονός ότι η πολιτική την οποία η κυρία Θεοχάρου φαίνεται να ασπάζεται και να προωθεί και να ευαγγελίζεται, όχι μόνο σήμερα, αλλά στην πορεία της τα τελευταία χρόνια, είναι κατά κρύβια αυτή η πολιτική που μας έφερε εδώ πέρα. Το γεγονός ότι οι διαδοχικές, η διεκδίκηση, τέλος πάντων η άρνηση απέναντι στην δυνατότητα να φτάσουμε σε μια διζωνική δικοινωνική ομοσπονδία που θα είναι λειτουργική, έχει να κάνει ακριβώς με το γεγονός ότι φτάσαμε στα διέξοδα που φτάσαμε. Ένας τηλεθεατής σας, ο κύριος Πανίκος, μίλησε για τα κουρέματα, μίλησε για τα σκάνδαλα, μίλησε για την Ουκρανία. Όλα αυτά θα ήταν ωραία αν προσποιηθούμε ότι προσγειωθήκαμε στην Κύπρο πριν από 15 λεπτά και δεν ξέραμε τίποτα ούτε για το πώς οι τράπεζες μας εκτέθηκαν στον ελληνικό τραπεζικό τομέα, ούτε για τα σκάνδαλα τα οποία βαραίνουν την προηγούμενη διακυβέρνηση. Ας μην καμωνόμαστε ότι τα πράγματα συμβαίνουν κάπου έξω μακριά και ο αντίκτυπός τους βιώνεται μόνο αποκλειστικά εδώ πέρα. Πού πάμε και τι χρειάζεται να γίνει από εδώ και πέρα. Χρειάζεται ένα συγκροτημένο σχέδιο και χρειάζεται και. Άκουσα και σήμερα τον Υπουργό Εξωτερικών και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να δηλώνουν ότι είμαστε έτοιμοι και σήμερα ακόμα να ξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσεις. Με ποιους? Δεν έχει πολιτικούς συμμάχους στο πολιτικό σκηνικό. Το κόμμα από το οποίο προέρχεται η κυρία Θεοχάρου, είμαι βέβαιος ότι δεν θα συνδράμει σε αυτή τη διαδικασία, σε μια διαδικασία συνομιλιών, η οποία θα έχει καθαρό σκοπό. Μην το λέτε, στηρίζει την παρούσα κυβέρνηση. Στηρίζει την παρούσα κυβέρνηση, αλλά δεν στηρίζει την διαδικασία διαπραγμάτευση με την οποία μπορούμε να φτάσουμε στη λύση. Το είδω και με τον άλλο εταίρο του κύριου Χρυστοδουλή, την ΕΔΕΚ. Είμαστε έτοιμοι να πάμε σε διαπραγματεύσεις. Έχουμε ακούσει ότι θα υπάρξει μια ομάδα που θα στηρίξει και θα πλαισιώσει τον πρόεδρο, την οποία δεν έχουμε δει ακόμα. Ναι. Με ποιο τρόπο ακριβώς θα φτάσουμε εκεί πέρα? Λοιπόν, κύριε Κυριάκου, θέλετε να προσθέσετε κάτι? Ρωτάει ένας τηλεθεατής, ο κύριος Γιώργος, λέει: ποιοι είναι οι κίνδυνοι αν γίνει μια λύση ομοσπονδίας? Ομοσπονδίας, προσέξτε την ερώτηση, και θα έρθω στην κυρία Ελένη Θεοχάρου. Εντάξει, υπάρχουν αρκετά ερωτήματα, θα προσπαθήσω να τα διαβάσω όλα. Παρακαλώ. Αν απευθύνεται το ερώτημα σε μένα, ποιοι είναι οι κίνδυνοι? Ναι, ποιοι είναι οι κίνδυνοι μιας λύσης ομοσπονδίας, παρακαλώ. Δεν υπάρχουν κίνδυνοι στην λύση ομοσπονδίας. Υπάρχουν ευκαιρίες στη λύση ομοσπονδίας. Η λύση ομοσπονδίας είναι η φυγή προς το μέλλον από το σημερινό αδιέξοδο. Η προσέγγιση με την οποία γίνεται και από τον τηλεθεατή σας που λέτε τώρα, αλλά και από τους προηγούμενους για όλο αυτό το φοβικό σύνδρομο, στο οποίο πολλές πολιτικές δυνάμεις έχουν συνεισφέρει, όχι μόνο τώρα, αλλά και γενικότερα, είναι ο λανθασμένος τρόπος με τον οποίο μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Δεν υπάρχει κάποιο κίνδυνο, δεν υπάρχει κάποιο φόβο, δεν υπάρχει αυτή η ιδέα τη κατάργηση τη κυπριακή δημοκρατία ή ότι θα χάσουμε το διεθνέ μα στάτου. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα ψέματα που έχει διακινηθεί στην πολιτική σκηνή, τουλάχιστον από τον καιρό που είμαι εγώ ενήλικα και μετά. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε την ιδέα τη ομοσπονδία ω τη μοναδική δυνατότητα που μα δίνεται να λύσουμε το πρόβλημα το πολιτικό που έχουμε και να πάμε μαζί με την τουρκοκυπριακή κοινότητα μέσα σε μια ενωμένη Ευρώπη να διαχειριστούμε και να λύσουμε τα ζητήματά μα. Μέσα σε μια ομοσπονδία. Δεν λέω προς Θεού, δεν οροποιώ. Κάθε ομοσπονδία, κάθε επίλυση σύγκρουσης θέτει ένα πλαίσιο συνταγματικό, νομικό, πολιτικό, μέσα από το οποίο οι κοινότητες οι οποίες προηγουμένως ήταν σε σύγκρουση φτάνουν να διαπραγματευτούν τις διαφορές τους πλέον μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Θέλετε παράδειγμα, ορίστε η Ιρλανδία με τον τρόπο με τον οποίο έχουν γίνει, για παράδειγμα, που λύνουν πλέον τις διαφορές τους. Έστω και με τα προβλήματα, έστω και με τις περιόδους που μπορεί να υπάρχει και ένα κομμάτι ακυβερνησίας, ας το πω, και έλλειψη συνεννόησης, που έχει να κάνει ακριβώς με αυτό το ζήτημα. Δεν υπάρχουν κίνδυνοι στην Ομοσπονδία. Υπάρχουν κίνδυνοι από το σημερινό καθεστώς. Ευχαριστώ, κύριε Κυριάκου. Κυρία Θεοχάρου, έχετε. Ομοσπονδία στην Ιρλανδία. Δεν είπα Ομοσπονδία. Είπα επίλυση μιας διαφοράς που έχει Θεοχάρους, να κάνει με Έχετε έξι λεπτά και μετά, κύριε Κυριάκου και κυρία Θεοχάρου, έχετε από ένα λεπτό, γιατί θέλω να είμαι δίκαιος με τον χρόνο. Παρακαλώ, κυρία Θεοχάρου, και θέλω να βάλετε. Είστε ακριβοδίκαιος μέχρι στιγμής. Είμαι. Θέλω, κυρία Θεοχάρου, να σχολιάσετε όμως και το πώς προχωρεί αυτή η πρόταση του Προέδρου της Δημοκρατίας περί ενεργότερης εμπλοκής, κάτι το οποίο ήταν προεκλογική του εξαγγελία, η οποία μέχρι τώρα δεν βρίσκει αντίκτυπο. Δεν υπάρχει θετικό αντίκρισμα. Παρακαλώ. Πριν σας απαντήσω σε αυτό, θα απαντήσω στον κύριο Κυριάκου λέγοντας το ότι την πολιτική που έχει περιγράψει την εφαρμόζει η Κυπριακή Δημοκρατία εδώ και δεν ξέρω πόσα χρόνια, οι τέσσερις τελευταίες προεδρικές θητείες, αυτή την πολιτική ακολουθούσαν. Την πολιτική των συνομιλιών, την πολιτική της διζωνικής δικοινωτικής ομοσπονδίας, την πολιτική του καλού παιδιού, τι λέτε.
Δεν τη λέτε. Καλού κακού παιδιού, δεν έχει σημασία αυτό. Είναι κάποια πράγματα που έχουν γίνει κλισέ πια και κάπως... Παρακαλώ. Ακολουθείτε μια πολιτική. Ο κύριος Κυριάκου είναι τεχνοκράτης, ολκής. Ήταν στη διαπραγματευτική ομάδα. Άρα έχει πιο πολύ ευθύνη από μένα που ήμουν πάντα στην αντιπολίτευση και μου λέει ότι έχω μια αποτυχημένη πολιτική, τη διεκδικητική. Ο τεχνοκράτης δεν νομίζω να έχει πολιτική ευθύνη. Ο τεχνοκράτης είναι αυτός που θα συμβουλεύσει τον πολιτικό του προϊστάμενο. Εγώ τη διεκδικητική μου πολιτική δεν είχα ποτέ την ευκαιρία να την εφαρμόσω. Ήμουν πάντα στην αντιπολίτευση. Άρα γιατί να φταίω εγώ και όχι σε τελική ανάλυση ο Τούρκος, ο οποίος κάθε φορά που του δίνεις κάτι θα ζητήσει και το επόμενο. Θα ζητήσει και το επόμενο. Ο κύριος Κυριάκου είναι διπλωμάτης. Ολκής, υπηρέτησε στις διπλωματικές μας υπηρεσίες. Ξέρει πάρα πολύ καλά τα πράγματα. Συνεπώς, γιατί φταίω εγώ που δεν άσκησα ποτέ εκτελεστική εξουσία τη στιγμή που όλα αυτά τα χειρίζεται η διπλωματική υπηρεσία σε συνεργασία με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας? Είναι κάποια ερωτήματα τα οποία πρέπει επιτέλους να καταλάβουμε ότι δεν μπορούμε να τα αφήνουμε να πιπιλίζουν τα αυτιά του λαού και να νομίζει ο λαός. Δεν εφαρμόστηκε τη ζωνική δικαιωματική ομοσπονδία γιατί δεν το θέλει Θεοχάρους και ο Α και ο Β και ο Γ. Και εγώ σας λέω, πόσο είστε διατεθειμένοι να υποχωρήσετε, πόσα περισσότερα θέλετε να δώσουμε για να εφαρμοστεί η ζωνική δικαιωματική ομοσπονδία? Εγώ θέτω ένα ερώτημα. Θέλουμε την κατοχήρωση των ανθρωπίνων μας δικαιωμάτων, των πολιτικών μας δικαιωμάτων, των περιουσιακών μας δικαιωμάτων, των γλωσσικών μας δικαιωμάτων, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των. Το δικαίωμα του εκλέγει και εκλέγεσαι. Αν αυτά τα πράγματα κατοχυρωθούν, δεν πάει να την πείτε διζωνική, τριζωνική, ό,τι θέλετε μπορεί να την πείτε, να κατοχυρώσει τα δικαιώματα του κυπριακού λαού. Δεν μπορούμε να κολλούμε σε αυτές τις έννοιες και να παραπλανούμε συνεχώς τον λαό για το τι, αν θα κάνει καλό η Ομοσπονδία, δεν θα κάνει. Και αν η Ομοσπονδία ήταν το optimum, το καλύτερο των επιδιώξεων μας, γιατί χαρακτηριζόταν για χρόνια ολόκληρα ως μια οδυνηρή υποχώρηση στην πορεία του κυπριακού προβλήματος? Γιατί όταν καθόμαστε να βγάλουμε τον χάρτη ποια χωριά θα μπουν στην ελληνοκυπριακή διοίκηση και ποια στην τουρκοκυπριακή, γίνεται χαμός για όποιον μπορεί να βάλει και το χωριό του? Δηλαδή θα υπάρχει διαφορά για εκείνο που θα είναι εγώ ξέρω ότι για να είναι μια δίκαιη λύση, σημαίνει ότι είτε από εκεί είμαι, είτε από εδώ είμαι, θα έχω τα ίδια δικαιώματα, την ίδια ασφάλεια, την ίδια προκοπή και θα έχω και την ίδια προστασία. Λοιπόν, από εκεί και πέρα δεν μπορώ να καταλάβω και δεν θα αφήσω σε καμιά συζήτηση να αφήνεται αυτή η θέση, μπαίνει στα αυτιά του λαού η θέση ότι αυτοί που κυβερνούν δεν έχουν καμιά ευθύνη, οι πολιτικές που εφάρμοζαν οι κυβερνώντες δεν είναι υπεύθυνες για το χάλι που φτάσαμε σήμερα, αλλά φταίνουν αυτοί που λένε, ξέρεις, εκεί θα έπρεπε να ήσουν πιο διεκδικητικός, εκεί θα έπρεπε να ζητήσουμε περισσότερα, εκεί θα έπρεπε να δώσουμε περισσότερες μάχες. Τώρα είστε με την κυβέρνηση, κυρία Θεοχάρου, εσείς όμως. Κοιτάξτε, δεν είμαι με την κυβέρνηση, έτσι, για, στήριξα την εκλογή του Προέδρου Χριστοδουλίδη, αλλά δεν είμαι με την κυβέρνηση. Λοιπόν. Ποτέ δεν ήμουν, πάντα ήμουνα στην αντιπολίτευση. Κύριε Κυριάκου, πάμε σε καταληκτικά σχόλια ή δυνατόν να αξιοποιήσετε τον χρόνο έτσι ώστε να είμαστε εντός. Παρακαλώ, κύριε Κυριάκου. Ναι, και θα μας δοθεί ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Ναι, όχι, εμένα μου άρεσε η συζήτηση. Πολύ ευχαρίστω και πολύ ευχάριστη για μένα η συζήτηση, γιατί είναι μια καλή ευκαιρία να ακούσουμε ένας τον άλλον. Όχι για να πείσουμε ένας τον άλλον, γιατί νομίζω ότι η κυρία Θεοχάρου θα πιστεί από μένα, ούτε εγώ από αυτήν. Απευθυνόμαστε όμως σε έναν κόσμο ο οποίος έχει απορίες και θέλει να ακούσει πράγματα. Δεν σας εμπιστεύτηκε ο λαός, λέτε. Δεν είχατε την ευθύνη, ήσασταν πάντα στην αντιπολίτευση. Όχι, δεν είπα αυτό. Ήταν επιλογή μου να κάνω την κριτική μου. Δεν είπα δεν με εμπιστεύτηκε ο λαός. Ο λαός με εμπιστεύτηκε με 60.000 σταυρούς, βγήκα πρώτη Ευρωβουλευτή. Σας απευθύνω την εξής κριτική. Και η κριτική μου είναι πολιτική και όχι προσωπική. Λέτε ότι ήσασταν στην αντιπολίτευση. Ήσασταν στον Δημοκρατικό Συναγερμό. Με δύο θητείες είχατε εκλεγεί στην Ευρωβουλή με τον Δημοκρατικό Συναγερμό. Και τώρα είσαστε με το Δίκο. Και τα δύο κόμματα με ιστορική συνεισφορά σε αυτό που ονομάζουμε δικοινοτική διζωνική ομοσπονδία. Η απορία μου θα ήταν, και αν θα έχετε την ευκαιρία να μιλήσετε και μια τελευταία φορά στο τέλος, θα ήταν την αποδέχεστε όπως αυτή την επιτέλεση. Με ένα απλό ναι ή ένα όχι, γιατί μας είπατε πολλά πράγματα, δεν μας είπατε όμως πού στέκεστε πάνω σε αυτό το πράγμα. Εξακολουθείτε να κουνάτε, να χρησιμοποιείτε τον φόβο. Τον φόβο απέναντι στους ανθρώπους που μας ακούνε, στους ανθρώπους που καλούνται να σκεφτούν ποιο θα πρέπει να είναι το κομμάτι της, ο τρόπος προσέγγισης. Η υποχώρηση
ο φόβος απέναντι στο τι θα γίνει, το γεγονός ότι η Ομοσπονδία είναι το μεγάλο κακό που θα έρθει να μας βρει. Η Ομοσπονδία, αν ποτέ έρθει, γιατί πολύ φοβάμαι ότι η παρούσα κατάσταση μόνο απεσιόδοξο μπορεί να μας κάνει, είναι αυτή που θα μας δώσει ένα νέο τρόπο για να σκεφτούμε την οργάνωση της πολιτικής ζωής μας και το πώς θα είναι τα παιδιά, τα δικά μας παιδιά από τώρα και στο εξής. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κυριάκο. Κυρία Θεοχάρη. Εύχομαι να γίνουν πραγματικότητα τα όνειρα του κυρίου Κυριάκου, που ελπίζει ότι θα βρει ευήκον ους στον Ερτογάν και στους διαδόχους του και στο βαθύ ερτογανικό κράτος, όχι το βαθύ τουρκικό κράτος πια. Σας προκάλεσε για τη Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία. Ναι, σας απάντησα. Αν η Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία χωράει αυτά που ζητώ, την αποδέχομαι. Χωράει. Δεν τα χωράει όλα, κυρία Θεοχάρου. Στο τέλος, ακούστε λίγο. Όχι, διαφωνώ, κύριε Παρούτη, με συγχωρείτε. Τα χωράει όλα. Μια χαρά τα χωράει όλα. Άρα είναι ο τετραγωνισμός του κύκλου. Πώς τα χωράει όλα όταν ο άλλος που θα είναι από εκεί δεν θα μπορεί να ψήφισει? Μπορεί να έχει τα δικαιώματα αυτά που είπατε για το ανθρώπινα δικαιώματα. Έχουμε τελειώσει, σημειώστε. Ναι, δεν θέλω να καταχαστώ τον χρόνο. Νομίζω ότι η διαφωνία μας δεν θα λυθεί με αυτόν τον τρόπο. Παρακαλώ, κυρία Θεοχάρη. Διαφορετικές προσεγγίσεις. Μακάρι να βρεθεί αυτή η λύση που θα κατοχυρώνει τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα περιουσιακά δικαιώματα του Κυπριακού λαού και όλα όσα έχω πει μέχρι τώρα. Και δεν θα είμαι εγώ εκείνη που θα την αντιπολιτευτώ. Δεν θα κάνω εμφύλιο και δεν θα προκαλέσω ταραχή. Στην χειρότερη περίπτωση θα καθίσω στη γωνία μου και θα σοπάσω. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Θεοχάρους και κύριε Κυριάκου, για αυτή την καλή και ενδιαφέρουσα συζήτηση. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, εμείς πάμε αμέσως σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.